Γεια σας φίλες, φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ελπίζω να περνάτε καλά, να είστε καλά. Για τους καινούριους, για όσους δεν με ξέρουν, το όνομά μου είναι Ακάς, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό. Και μέσα από αυτό το κανάλι συνδυάζουμε και τα τρία αυτά, τις τρεις τέχνες ας το πούμε μαζί, και παίρνουμε πολύ όμορφα μηνύματα. Ο στόχος και ο σκοπός του καναλιού, ξέρετε κάτι, πέρα από τις προβλέψεις και τις αναλύσεις, είναι η έμπνευση. Να περάσουμε καλά, να περάσουμε χαρούμενα, να πάρουμε τις πληροφορίες μας και να προχωρήσουμε. Τι θα κάνουμε όμως σήμερα λοιπόν? Να σας ενημερώσω. Θα κάνουμε σήμερα προβλέψεις τριμήνου, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Γενικές επιρροές και τάσεις, αλλά θα σας το κάνω συγκεκριμένα. Θα δούμε μία κάρτα. Αυτές είναι τυχές οι κάρτες, δεν παίζουν. Μία εισαγωγή κάνω για να μπούμε μετά στο κυρίως θέμα. Εδώ είναι, θα είναι, αυτή η κάρτα θα δείχνει τη γενική ενέργεια του μήνα. Το βάζω εδώ στον κρυσταλλό μου. Χρήμα, μάλλον συγγνώμη. Όχι, αυτές είναι οι ρομαντικές, δεν είναι χρήμα. Εδώ είναι ο έρωτας, συναισθηματικές εξελίξεις για το συγκεκριμένο μήνα, επαγγελματικές εξελίξεις για το συγκεκριμένο μήνα, ας πούμε τον Οκτώβριο, και τύχη. Θα έχουμε τύχη ή δεν θα έχουμε τύχη και τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν σταματάει όμως εδώ. Στη συνέχεια, από αυτές τις πανέμορφες κάρτες, τρία μηνύματα τα οποία σας ενδιαφέρουν, που έχουν ως σκοπό τη δική σας έτσι να νιώσετε όμορφα, ανάταση της ψυχής σας. Θέματα σπιτιού, πολύ όμορφη κάρτα, από τις ιδιαίτερες αυτές κάρτες καινούργιες. Άλλες καινούργιες κάρτες, επιλογές, vintage, πολύ ωραίες κάρτες, παλιές. Και βέβαια, Ρουμί. Δεν ξέρω αν ξέρετε το Ρουμί, είναι ένας ποιητής, εν πάση περιπτώσει, φιλόσοφος. Η σωστή επιλογή. Στη συνέχεια, αυτή ήταν η δεύτερη σειρά. Η τρίτη σειρά έχω ζώδια. Τι σημαίνει? Αυτά τα τρία ζώδια εδώ που έχουν βγει τυχαία, είπαμε, κάνε μια εισαγωγή τώρα. Παρθένος, Σκορπιός, Ζυγός, ζώδια τα οποία έρχονται να σας βοηθήσουν το συγκεκριμένο μήνα. Άνθρωποι που ανήκουν σε αυτό το ζώδιο, είτε ζώδιο, είτε οροσκόπος, είτε μεσουράνημα, είτε σελήνη. Και βεβαίως η συμβουλή για το συγκεκριμένο μήνα, 1, 2, 3 από τις Lenormand. Αυτό τώρα θα γίνει με διάλεξε μια κάρτα και θα γίνει με 3 κρυστάλλους. Πώς δηλαδή, θα το δείτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, θα επιλέξετε 1, 2, 3, 3 κρυστάλλους ή 3 μηνύματα, θα δείτε οι 3 επιλογές και από κάτω θα υπάρχει αυτή εδώ πέρα η ανάλυση. Λοιπόν, μην καθυστερούμε άλλο, πάμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε. Και ξεκινάμε λοιπόν. Εδώ κάτω είναι τα 3 πακέτα, 3 επιλογές. Υπάρχουν 3 κρυσταλάκια. Μπορείτε να δείτε γιατί θα επιλέξετε. Είναι ο μήνας Οκτώβριος εδώ. Εδώ κάθεται ο Νοέμβριος. Εδώ είναι ο Δεκέμβριος. Θα έρθουν πιο μετά. Απλά κοιτάνε τώρα την παράσταση που θα δώσει ο Οκτώβριος. Ωραία. Εδώ τι θα κάνουμε? Θα επιλέξετε απλά ένα από αυτά τα 3. Εννοείται βέβαια ότι αν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε και παραπάνω. Θα μου πείτε, μπορώ να επιλέξω και τα 3. Επιλέξτε ό,τι θέλετε. Επιλέξτε με την καρδιά σας. Επιλέξτε με την ψυχή σας. Στο σκοπός είναι να πάρετε τις πληροφορίες εκείνες που θα σας κάνουν εσάς μέσα σας κλικ και θα σας βοηθήσουν. Και θα σας δώσουν έμπνευση, θα σας δώσουν κάποιο κίνητρο, θα σας δώσουν μια ζεστασιά ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, θα εξετάσουμε, είπαμε, ενέργειες μήνα, θα εξετάσουμε αισθηματικά, θα εξετάσουμε επαγγελματικά με μία κάρτα έτσι, θα εξετάσουμε επίσης τύχη, μία κάρτα τύχης και υπόλοιπα μηνύματα, ζώδια που σας βοηθάνε και Lenormand για γενική συμβουλευτική. Οπότε πάμε τώρα, όσοι επέλεξαν το πρώτο πακετάκι, με αυτόν εδώ πέρα τον κρύσταλλο, ας το πούμε ο κίτρινος κρύσταλλος, έτσι, και να δούμε τι έχει βγει. Ο Οκτώβριος λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την πρώτη επιλογή, αλλά να πω 2 πράγματα. Ο Οκτώβριος λοιπόν είναι το 4 ξυφών, μια πολύ γενική ενέργεια. Ήρθε η ώρα να ηρεμήσει το μυαλό. Ήρθε η ώρα για εσάς να βρείτε την ευκαιρία εκείνη ώστε να ηρεμήσετε. Κοιτάξτε πόσο χαρούμενη είναι, θα φέρω πολύ πολύ κοντά την κάρτα, κοιτάξτε πόσο χαρούμενη είναι όπου ηρεμεί, ηρεμία μυαλού λοιπόν. Πολύ σημαντικό, το αφήνουμε εδώ πέρα να έχουμε την ενέργεια και βλέπουμε επίσης το μήνυμα το οποίο είναι. Ακούστε, η εύκολη ζωή είναι μία δύσκολη υπόθεση. Και πόσο αληθινό. Το μήνυμα λοιπόν του Οκτωβρίου, σαν να σας λέει, ναι, οκ, ξεκούραση. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πάμε να δούμε με τις
Ρωματικές κάρτες, αισθηματικές εξελίξεις και βγαίνει μία βασίλισσα σπαθή λοιπόν εδώ. Βασίλισσα σπαθή, δύναμη, αποφασιστικότητα, δυναμικό, παίρνω αποφάσεις πολύ σημαντικές σε θέματα έρωτα. Σημαντικές αποφάσεις σε ερωτικές καταστάσεις. Τα επαγγελματικά, εδώ τα επαγγελματικά είναι λίγο μπερδεμένα. Στεναχώρια παίρνετε. Ίσως είναι το περιβάλλον ή με όλα αυτά που έχουν συμβεί με τον COVID και δεν ξέρω τι άλλο, δημιουργούν ίσως κάποια προβλήματα. Λοιπόν, αναταράξεις λοιπόν έχουμε εδώ, στεναχώρια σε ένα περιβάλλον λίγο δύσκολο. Για να δούμε όμως την τύχη. Και η τύχη είναι και εδώ δεμένη. Και θα μου πείτε, αχ τι ωραία που τα βγάζεις και ελπιδοφόρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι εδώ σημαίνει ότι μπορούμε να βγούμε. Ότι μπορούμε να βρούμε την τύχη μας, εφόσον βρούμε τη δύναμή μας. Τι σημαίνει για εσάς? Φτιάχνω την τύχη μου για να βρω τη δύναμή μου. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, ναι, είναι δύσκολη υπόθεση, αλλά μπορείτε όμως να βγείτε. Για να πάμε να δούμε όμως τα μηνύματα, τα κεντρικά, τα οποία τι έχουν να σας πούνε. Το ένα είναι ναι, όνειρα. Έχετε όνειρα για τη ζωή και μπορείτε να τα πραγματοποιήσετε. Πολύ καλό αυτό. Η Βασίλισσα λοιπόν εδώ πέρα συντονίζεται με όλα αυτά εδώ πέρα πάρα πολύ καλά. Και μπορεί να φέρει εξελίξεις και μέσα από όνειρα μπορεί να πάρετε πολύ όμορφες πληροφορίες. Βέβαια υπάρχει το εξής που λένε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, κάνοντας όνειρα ξέχασα να ζήσω, αλλά εδώ όμως λέει η Βασίλισσα, ναι, οκ, okay, καλό το όνειρο, αλλά πάμε και να κάνουμε και πράγματα. Το επόμενο είναι purity, θα σας το εξηγήσω. Αυτό είναι μια πολύ όμορφη κάρτα και δείχνει την αγνότητα της ψυχής σας. Νιώθετε αυτή την παγίδευση, αλλά έχετε όμως μια πολύ αγνή ψυχή, μια πολύ δυνατή ψυχή, η οποία μπορεί να σας δώσει πάρα πολύ ωραίες και σημαντικές πληροφορίες για να μπορέσετε να βγείτε από αυτό το αδιέξοδο. Και από τον Ρουμί, είναι ειδικές κάρτες του Ρουμί, μπορεί να το ψάξετε, εδώ λέει το αστέρι της Αφροδίτης. Το αστέρι της Αφροδίτης έχει να κάνει με τις σχέσεις, εξέλιξη σχέσεων, ξεκαθάρισμα σχέσεων, ξεκαθάρισμα επαγγελματικών, η τύχη μου, πώς μπορώ να φτιάξω την τύχη μου και να την ευνοήσω, στο χέρι σας. Και πάμε τρία ζώδια, Λέων, Δίδυμη, Υδροχόη. Αυτή εδώ πέρα, αυτά εδώ πέρα τα τρία ζώδια, είναι για τη δική σας βοήθεια. Μπορώ, σκέφτομαι και γνωρίζω, ξέρω, τα αφήνω εδώ πέρα. Αυτές λοιπόν είναι οι ενέργειες του πακέτου που σας βγάζουν, μπορεί να σας βγάζουν σαν λύση από το αδιέξοδο και τις δυσκολίες που έχετε. Επαναλαμβάνω, γνωρίζω, μπορώ και σκέφτομαι. Αυτά τα τρία να εφαρμόσετε είναι το κλειδί για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Αλλά έχουμε και Lenormand, οι οποίες είναι εδώ πολύ όμορφες για να σας μιλήσουν επίσης για το εξής και έχουν να σας πούνε εύνοια. Κοιτάξτε να δείτε, έρχεται εύνοια. Έχουμε έναν δία εδώ πέρα, είναι ευνοϊκός, είναι το δαχτυλίδι, το ring. Πέρα από τη δέσμευση, το δαχτυλίδι σημαίνει και έρχονται, μπορείτε να φέρετε όμορφες στιγμές στη ζωή σας. Εσείς έχετε το μαχαίρι που λένε, για να μπορέσετε να κάνετε και να κόψετε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και να κάνετε αυτό που θέλετε να κάνετε. Έχουμε επίσης, εδώ είναι ο Σκορπιός, κρύβεται από πίσω ο Σκορπιός. Οριμότητα, αποφασιστικότητα, μια πολύ καλή κάρτα, είναι το μπαστούνι εδώ. Είναι ο βασιλιάς μπαστούνι, το οποίο μπορεί να είναι και κάποιο τέρι σας ίσως ή κάποιο σύντροφος και μέσα από τη δική του βοήθεια ή φίλος ή εραστής ή κάτι το οποίο πάει να παίξει τώρα έρθει και σας βοηθήσει και σας χαροποιήσει αρκετά. Και βέβαια εννοείται, διότι έρχεται η Λένορμαν να συντονιστεί και με τα υπόλοιπα κομμάτια, ναι, έχετε εμπόδια που πρέπει και σκοτούρες. Έχετε μια βεβαιότητα μπροστά σας, φόβους. Οι χθείς εδώ πέρα πίσω κρύβονται, που βέβαια σημαίνει διέστηση, αλλά μέσα από τη διέστηση θα μπορέσετε να ξεπεράσετε το εμπόδιο. Έχουμε όμως, προσέξτε, δύο πολύ καλές κάρτες και τα εμπόδια τα οποία μπορεί να είναι της καθημερινότητάς μας. Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο Οκτώβριος, το πρώτο deck. Πάμε στο επόμενο. Δεύτερη επιλογή για το μήνα Οκτώβριο, όσοι επιλέξατε το δεύτερο πακέτο. Λοιπόν, ναι, σκέφτομαι λίγο γιατί σκέφτομαι και εγώ τι να επιλέξω, να επιλέξω αυτό ή το επόμενο. Ας θα πάω στο τρίτο, στην επόμενη επιλογή, στο κόκκινο. Δεν τα έχω δει, δεν ξέρω τι έχει από πίσω. Λοιπόν, για να δούμε το μήνυμα. Τι είναι εδώ?
Όμορφο πράγμα το μυαλό να είναι ήρεμο. Και ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα. Όμορφο πράγμα να υπάρχει μια ηρεμία γενικότερα όσον αφορά στο μυαλό μας. Να είμαστε ήρεμοι. Αισθηματικά. Α, έχουμε ένα 8 πεντάκτηνο εδώ. Για δείτε τι όμορφη εικόνα. Ε? Σας θέλουν λοιπόν εσάς τα όπα όπα. Να είναι ο υπότης που θα σας περάσει στο ποτάμι πάνω στις γερές του πλάτες. Ε? Αλλά το 8 πεντάκτηνο σημαίνει επίσης και δουλεύω πάνω στη σχέση. Άρα θέλει δουλειά, η σχέση θέλει δουλειά. Για να φτάσετε εδώ θέλει και λίγο δουλίτσα, έτσι. Δεν είναι μόνο περιμένω. Αλλά γενικά όμως είναι μια καλή κάρτα. Καλό είναι αυτή. Καλή κάρτα όσον αφορά στα αισθηματικά. Τα επαγγελματικά σας βγαίνει μια αυτοκράτηρα. Πολύ δύναμη, πολλή ενέργεια, αποφασιστικότητα, πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να καταφέρετε και να φέρετε εις πέρας, να τα υλοποιήσετε. Η τρίτη κάρτα βγαίνει ένας εγώκερος που είναι η τύχη. Συγγνώμη, όχι μόνο εγώκερος, βγαίνει Παρθένος κυρίως, Ταύρος κυρίως, Παρθένος και εγώκερος. Ταύρος κυρίως, γιατί έχει από πίσω εδώ πέρα τον Ταύρο. Λοιπόν, οικονομικά, δύναμη, υποστήριξη από κάποιον άνθρωπο, ανοίγματα ίσως τα οικονομικά, επιτυχία ίσως τα οικονομικά, σταθερότητα επίσης, έρχεται στο προσκήνιο για εσάς για βοήθεια. Το επόμενο λοιπόν είναι, έχουμε αλχημία. Για βρείτε λίγο το μέσα σας, τη σύνδεση με αυτό εδώ πέρα, δηλαδή στο συναισθηματικό κιόλας κομμάτι που είναι τόσο έντονο φαίνεται, γιατί εδώ σημαίνει και μπορεί, μήπως θέλετε να κάνετε και κανένα παιδάκι εδώ. Και μήπως όλο αυτό έρχεται να παίξει ιδιαίτερο ρόλο. Όμως να φτάσω εδώ, η αλχημία σημαίνει βρίσκω μέσα μου με τι εγώ ταιριάζω καλύτερα. Η επόμενη κάρτα που έχει να κάνει ένα επόμενο μήνυμα είναι ευγνωμοσύνη για ό,τι έχω ζήσει στη ζωή μου. Ευγνωμοσύνη, ό,τι και να είναι. Και οι δυσκολίες και τα εμπόδια και οι δύσκολες καταστάσεις είναι για να με μάθουν. Είναι για να μάθω κι εγώ και να αποκτήσω εμπειρίες. Και η τρίτη κάρτα είναι το χέρι της βοήθειας. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει για εσάς, όσοι επιλέξατε το δεύτερο deck, υπάρχει αρκετή βοήθεια για το μήνα Οκτώβριο από ανθρώπους που θα έρθουν να σας βοηθήσουν αρκετά, να σας ανοίξουν δρόμους. Όμως, δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε Ταύρο, βγήκε πάλι και εδώ πέρα. Έχουμε Κριό και έχουμε επίσης και Ιχθύς, όπου έρχονται να σας βοηθήσουν. Και λέμε εδώ πέρα, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ανήκουν σε ζώδιο, σε οροσκόπο ή με σουράνημα ή σε σελήνη ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ξέρει αστρολογικό χάρτη, εν πάση περιπτώσει έρχονται. Έχω ύλη, έχω δηλαδή, έχω χρήματα, έχω αγάπη, έχω ασφάλεια. Αυτό σημαίνει είμαι δυνατός, είμαι δυνατή, μπορώ να τα καταφέρω, έχω δύναμη και επίσης η Ιχθύς εδώ πιστεύω. Πιστεύω γενικότερα στο σχέδιο, πιστεύω στην εξέλιξη, πιστεύω στο θετικό. Και πάμε και στις Λένορμαν, οι οποίες έρχονται εδώ πέρα, πάλι βγαίνει η γη. Ελάτε, υπάρχει ασφάλεια. Πλούτος, δύναμη, δόξα με κάποιο τρόπο. Επειδή ζούμε στην εποχή των social media, η δόξα μπορεί να έρθει και μέσα από τα social media, δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει 5.000 followers. Δεν χρειάζεται να έχει 45 εκατομμύρια followers. Είναι και αυτό ένα είδος αναγνωρισιμότητας. Είναι ο ήλιος. Έρχεται τύχη εδώ. Αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, το δεύτερο, ένας Ταύρος πάλι. Γη, Ταύρος, πολύ παίζει εδώ η Γη και ο Ταύρος πάρα πολύ. Λοιπόν, άνοδος, ειδήλιο, γνωριμίες, όμορφα πράγματα. Και εδώ σημαίνει ότι καταγράφω τις σκέψεις μου και τα συναισθήματά μου σε ένα ημερολόγιο, ώστε να προκαλέσω την τύχη μου. Διότι γράφοντας, το μυαλό ξεκαθαρίζει και η καρδιά τι θέλει και είναι πιο ξεκάθαρος ο στόχος. Για δείτε το. Και βεβαίως εδώ πέρα έχουμε και ρομαντισμό. Να το. Εδώ είναι μια καρδιά, είναι μια κλειδαριά η οποία ανοίγει την κλειδαριά της αγάπης και της καρδιάς. Εσείς ξέρετε καλύτερα πιανού την κλειδαριά ή τη δική σας κλειδαριά πώς ανοίγει, αλλά εδώ όμως έχουμε πολύ καλό πολύ εύνοια, πολύ καλό κομμάτι, πολύ καλές ενέργειες, πολύ όμορφες και γλυκές ενέργειες. Ωραία λοιπόν, πάμε στο τρίτο deck, στην τρίτη επιλογή που επέλεξα και εγώ για να δω. Λοιπόν, τρίτο deck, μήνας Οκτώβριος, είναι, διάλεξε μια κάρτα, τρεις επιλογές, να δούμε τι γίνεται. Είναι το κόκκινο. Κόκκινο του πάθους, της φωτιάς, της δύναμης, της ενέργειας. Και τι έχει να μας πει σαν μήνυμα? Ακριβώς, φαίνεται πάντα αδύνατο μέχρι να γίνει.
Γι' αυτό λοιπόν μην ακούτε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να λένε «Α, δεν θα γίνει ποτέ ή δεν θα το καταφέρεις ποτέ». Να, μα να το βάλω εδώ πέρα πιο... Να φαίνεται εδώ, φαίνεται εδώ. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε το ερωτικά. Απφ, άσος ξυφών. Τι κάνουμε. Εδώ σημαίνει δύο πράγματα. Ή κόβουμε με το παρελθόν, με ό,τι δεν μας είναι χρήσιμο πλέον, ό,τι δεν μας χρειάζεται, και πάμε για καινούρια πράγματα, για καινούρια αναγέννηση. Δεν είναι τυχαίο εδώ πέρα ότι επίσης αυτή η κάρτα έχει τις τέσσερις εποχές, ας το πούμε, εντάξει, όπου δείχνει τις δυσκολίες, τις προκλήσεις των σχέσεων, είμαι από ό,τι έχουμε περάσει, αλλά πάντα όμως δείχνει τη δυνατότητα για κάτι καινούριο. Επαναλαμβάνω, τη δυνατότητα για κάτι καινούριο. Το αφήνω εδώ πέρα, το καταθέτω. Για να δούμε στα επαγγελματικά, λοιπόν, τι έχουμε. Στα επαγγελματικά είναι δουλειά. Εντάξει. Δουλεύουμε με πρόγραμμα, με προσοχή, με αυτοσυγκέντρωση. Θα τα καταφέρουμε. Καλή κάρτα για τις επαγγελματικές, επαγγελματικές εξελίξεις, αλλά κυρίως δείχνει ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται μόνοι. Δεν είναι τυχαίο. Και βέβαια βρίσκουν τη δύναμή τους μέσα από αυτόν τον τρόπο, κάνουν πράγματα, φέρνουν πράγματα και δείχνει τη δική σας δύναμη κιόλα στο επαγγελματικό κομμάτι και την επιτυχία. Θα μου πείτε, μα εγώ δεν εργάζομαι μόνοι μου ή μόνος μου εργάζομαι σε εταιρεία. Βεβαίως. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν στιγμές που εργάζεστε μόνοι σας ή μόνοι σας και πρέπει εσείς να φέρετε επιτυχία. Πρέπει να φέρετε ιδέες, πρέπει να φέρετε πράγματα. Πρέπει να φέρετε αποτελέσματα. Το καταθέτω εδώ. Η τύχη. Για να δούμε τύχη. Αχα. Λοιπόν, στην τύχη. Το παθαίνουμε αρκετοί άνθρωποι, μπορεί να φανταζόμαστε και να θέλουμε να κερδίσουμε στο λότο, να κερδίσουμε 10 εκατομμύρια, να έχουμε άνετη ζωή, να έχουμε. Όμως, εδώ αυτή η κάρτα είναι πολύ ιδιαίτερη και θα σας την εξηγήσω. Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι έχουμε δικαίωμα στο όνειρο. Έχουμε δικαίωμα στο να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Εδώ όμως είναι το 7, είναι οι 7 γενιές. 7 γενιές πίσω ικανοτήτων και χαρισμάτων. Δηλαδή, εσείς που επιλέξατε αυτό το deck, σημαίνει ότι μάλλον το τρίτο διάλεξε μια κάρτα, ναι, deck, δείχνει ότι έχετε, και επειδή επέλεξα και εγώ αυτό το deck χωρίς να το γνωρίζω, δείχνει ότι έχουμε, επηρεαζόμαστε μέχρι 7 γενιές πίσω πατρογονικού κάρματος, αλλά με χαρίσματα τα οποία μας έχουν δώσει οι προγονείς μας. Κάποιος μπορεί να έχει το χάρισμα της θεραπείας, της πρόγνωσης, το χάρισμα της γνώσης, το χάρισμα των αποκαλύψεων, των προφητικών ονείρων κτλ. Πολύ καλό. Και έτσι δημιουργούμε την τύχη μας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η οποία θέλει βέβαια λίγο εργασία εδώ και λίγο να δούμε τι γίνεται. Πάμε. Όταν λέω να δω τι γίνεται, λίγο δουλειά. Για πάμε να δούμε. Συμβουλευτικά. Όπα. Συγκλονιστικό. Δείξε, λέει, την προσοχή σου στα σημάδια. Ό,τι και να αφορά, είτε αφορά θέματα έρωτα, είτε αφορά επαγγελματικά, είτε αφορά την τύχη, δες τα σημάδια τα οποία πάντα εμφανίζονται και έρχονται για να σε βοηθήσουν και να σου δώσουν το δρόμο, τη διαδρομή. Reflection, λέει εδώ πέρα. Τι σημαίνει? Σημαίνει κάνε μια αυτογνωσία. Δες λίγο τον εαυτό σου. Τι είναι αυτό που θέλει? Πού θέλει να πάει, τι θέλει να κάνει, τι θέλει να υλοποιήσει. Επίσης, μία από αυτές τις επόμενες κάρτες του Ρουμί είναι πάθος, 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 πάθος. Μέσα από την τρελή κόκκινη μητέρα που λέει εδώ πέρα, είναι κάποια ποίηση που έχει κάνει, έχει γράψει και ο ίδιος και κάποια αποφθέγματα και κάποια πράγματα που έχει πει. Λοιπόν, και σημαίνει πάθος. Ό,τι κάνεις, ό,τι είναι στη ζωή σου χρειάζεται και ένα πάθος. Θες ερωτικά, θες επαγγελματικά, θες τύχη. Ποια ζώδια έρχονται να μας ευνοήσουν? Καρκίνος, τοξότες και εγώκερη. Λοιπόν, αισθάνομαι, μπορώ να χρησιμοποιήσω, να κάνω χρήση δηλαδή, και βλέπω. Αυτά τα τρία ζώδια, είπαμε, είτε είναι ζώδιο, είτε οροσκόπος, είτε μεσουράνημα, είτε σελήνη, έρχονται για να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξή σας μέσα σε αυτό το μήνα. Και πάμε τώρα συμβουλευτικές Lenormand να δούμε τι έχουν να μας πούνε. 1, 2 και 3. Λοιπόν, για να τα φέρω κοντά, να τα δούμε τι έχουμε. Αχα! Πολύ εξαιρετικά χαρτιά. Λοιπόν, έλατε να δείτε με τι ωραία συντονιζόμαστε με τη τρίτη επιλογή και την επιλογή που επέλεξα και εγώ και έρχονται εδώ και τι δεν έρχονται, τι είπαμε, ναι. Λοιπόν,
Έχουμε τον κήπο. Ο κήπος πάντα είναι μια θετική κάρτα και δηλώνει την υγεία, τη διέστηση, αλλά και τις επιλογές και την κοινωνικοποίηση. Δηλαδή κοινωνικοποιηθείτε, βγείτε, οι άνθρωποι έρχονται για να σας βοηθήσουν. Εδώ τώρα έχουμε τα ψαράκια, που από πίσω κρύβεται και ένας παρθένος στο ζώδιο και ηχθείς βέβαια, τύχη και προστασία. Διέστηση, τύχη, προστασία. Ωραία. Και επίσης, ένας τοξότης κρύβεται εδώ από πίσω, είναι το τετράφυλλο τριφύλλια, ας το πούμε, το οποίο έρχεται να δώσει δώρα, βοήθειες και τύχη πάλι εδώ. Άρα λοιπόν, αυτό εδώ πέρα συντονίζεται πάρα πολύ εξαιρετικά και έχει να σας πει ότι μπορείτε για αυτό το μήνα να ενεργοποιήσετε τους νόμους, γιατί θέλει ικανότητες, έτσι, να ενεργοποιήσετε εκείνους τους νόμους, εκείνο το κάρμα της δικής σας τύχης και ο Οκτώβριος να γίνει ένας μήνας επιτυχίας σε όλους τους τομείς και μέσα από τη βοήθεια αυτών των ζωδίων κιόλας. Εξαιρετικό! Πάμε τώρα, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από τον Οκτώβριο και να πάμε στον Νοέμβριο. Με την ίδια μεθοδολογία. Και πάμε τώρα στο μήνα Νοέμβριο. Τρία πακετάκια. Ο μήνας Νοέμβριος έχει βγει μία δόνηση που είναι ο βασιλιάς Ξυφών. Αποφάσεις, παίρνουμε αποφάσεις, κλείνουμε υποθέσεις, αισιοδοξία, δύναμη, πάμε μπροστά, κοιτάμε μπροστά με πολύ δύναμη, κοιτάμε μπροστά γενικότερα να φτιάξουμε το μήνα μας, να το πούμε έτσι, και με σοφία και με διέστηση, αλλά και αποφασιστικότητα. Το αφήνουμε εδώ. 1, 2, 3. Δείτε λοιπόν εδώ πέρα, αποφασίστε και ξεκινάμε. Πάμε. Πρώτο πακέτο για το μήνα Νοέμβριο. Για να δούμε με τι συντονίζεστε. Μπορντό λοιπόν κρύσταλλος, πολύ ωραίος, βαθύ κόκκινο αν θέλετε και πάμε. Μήνυμα. Η μεγαλύτερη φυλακή στην οποία ζουν οι άνθρωποι είναι ο φόβος για το τι σκέφτονται οι άλλοι. Πόσο μα πόσο αληθινό. Και ξεκινάμε. Ερωτικά. Μια μεγάλη αίρια. Κοιτάξτε αυτή πόσο όμορφη αίρια είναι. Πόσο διαφορετική. Στο ερωτικό κομμάτι σημαίνει αλήθειες. Σημαίνει θέλετε να μάθετε, να έχετε την, να μαθαίνετε αλήθειες, να είναι αληθινός ο έρωτας. Να έχει μια πρακτικότητα, μια πραγματικότητα, αλλά να είναι αληθινή. Και βέβαια και πνευματική. Να σας καταλαβαίνουν. Εσείς ανάλογα στον έρωτα είστε ανοιχτό βιβλίο. Θέλετε και ο άλλος να είναι ανοιχτό βιβλίο. Στα επαγγελματικά συντονίζεστε με τη νίκη. Εδώ σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα κάτι σημαντικό να πετύχετε και να νικήσετε, διότι τι να κάνουμε, έτσι είναι στη ζωή καμιά φορά, δυστυχώς νικάμε σε κάτι και κάποιοι άλλοι απογοητεύονται. Μπορεί να είναι μια επιλογή θέσης εργασίας, έτσι, δηλαδή αν για μια θέση εργασίας πάνε 500 και πάρουν τον έναν, νικάει ο ένας και οι άλλοι τρώνε ήττα. Δυστυχώς τι να κάνουμε, έτσι είναι η κοινωνία, έτσι είναι η ζωή μας, έτσι είναι φτιαγμένη. Αλλά εδώ συντονίζεστε με τη νίκη. Η επόμενη κάρτα που έχει να κάνει με την τύχη σημαίνει ότι πολλές φορές αισθάνεστε ότι σας έχει εγκαταλείψει η τύχη. Αισθάνεστε μια θλίψη ή αισθάνεστε ότι δεν σας βοηθάει αρκετά η τύχη. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το οποίο σας λέει είναι ότι πολύ εύκολα μπορείτε να βρείτε τη διαδρομή σας και να καταλάβετε ότι έχετε τύχη. Εδώ σημαίνει ότι πρέπει να το αλλάξετε. Πάμε στα γενικότερα μηνύματα, τα οποία είναι να έχετε κουράγιο, να το, μια πανέμορφη κάρτα. Βεβαίως, στη ζωή θα προχωρήσουμε με κουράγιο. Τι να κάνουμε. Και οι απογοητεύσεις και οι δυσκολίες. Αλλά με το κουράγιο και με τις αλήθειες που θα μάθουμε και με την ειλικρίνεια που έχουμε, προχωράμε. Στη συνέχεια, ένα επόμενο μήνυμα. Είναι η χάρη. Κοιτάξτε αυτή την όμορφη εδώ πέρα, μια παλιά φωτογραφία που είναι, που δείχνει σε ένα κήπο να χορεύει ίσως. Να μαζεύει λουλούδια, να μαζεύει φρούτα, ό,τι και να είναι, το κάνει με χάρη. Όταν έχουμε βάλει τη χάρη, να το πω έτσι, στη ζωή μας, ή τη χαρά, ή την ευτυχία, αλλάζει η διάθεσή μας. Αλλάζει, όταν μπούμε σε κίνηση, αλλάζει όλη μας η διάθεση, όλη μας η ψυχολογία. Και βέβαια εδώ λέει η καρδιά του Φίνικα. Η καρδιά του Φίνικα, από τις κάρτες του Ρουμί, έχει να σου πει, είναι η αναγέννηση. Πιστεύεις ότι δεν έχεις τύχη, να κάνεις αναγέννηση, ξανά από την αρχή. Και άσε τους φόβους και τι σκέφτονται οι άλλοι και το τι θα γίνει. Ζώδια τα οποία μας βοηθάνε.
Μία παρθένος, που σημαίνει μέσα από ανάλυση, μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει και τι γίνεται. Ένας τοξότης, που σημαίνει μπορώ να δω τις καταστάσεις πραγματικά και να πάρω αποφάσεις εκείνες που θα με βοηθήσουν. Και ένας υδροχός, που σημαίνει γνωρίζω. Το γνωρίζω σημαίνει μέσα από εμπειρίες, μέσα από λάθη, μέσα από διέστηση, σημαίνει και γνωρίζω. Πολύ σημαντικό μήνυμα, πολύ όμορφο. Και να πάμε να δούμε και τις Lenormand, ή τις τρεις Lenormand, μισό λεπτό. Έχουμε μία, δύο και τρεις. Μάλιστα. Εδώ, όντως. Δεν είναι τυχαία, διότι έχουμε πάλι υδροχό, που σημαίνει βελτίωση. Έχουμε το κλειδί που μπορούμε να ανοίξουμε εκείνες τις πόρτες και εκείνες τις καταστάσεις, ώστε να βελτιώσουμε τη θέση μας, την κατάστασή μας, να βελτιωθούμε εμείς γενικότερα. Έχουμε ένα βάρος που κουβαλάμε, γιατί έχει βγει ο σταυρός εδώ πέρα και ο σταυρός σημαίνει πάντα βάρος. Δίδυμοι κρύβονται εδώ από πίσω, όχι το προκαλούν αυτό, αλλά γενικότερα όμως σημαίνει να σκεφτώ, να επικοινωνήσω, να δω πώς το βάρος μου θα μπορέσω να το αλαφρώσω. Και έχουμε και έναν Πλούτον εδώ από πίσω. Είναι μια γυναίκα, μπορεί να είστε εσείς ή μπορεί να είναι μια φίλη σας, όπου έρχεται να σας δώσει ένα σημαντικό μήνυμα και σας μιλάει για προσοχή και για προστασία. Σας προστατεύει. Δεν σας αφήνει έτσι. Πολύ καλό. Το αφήνω λοιπόν εδώ πέρα και να προχωρήσουμε στο επόμενο δεύτερο πακέτο που έχει να κάνει για το μήνα Νοέμβρη. Ωραία, ναι, πολύ, πολύ όμορφα μηνύματα γενικότερα. Προστασία είπαμε, ναι, Πλούτονας, ξεπερνάμε τα εμπόδια, προχωράμε, βελτίωση, μια χαρά, ξεκλειδώνουμε καταστάσεις. Να πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο δεύτερο μας πακέτο, όσοι επέλεξαν το δεύτερο πακέτο. Εδώ λοιπόν, δεύτερο πακέτο, μπλε κρύσταλλος, μήνας Νοέμβριος. Για όσους επέλεξαν το δεύτερο πακετάκι. Για να το αφήσουμε εδώ. Και τι έχουμε. Έχω για τη ζωή μια αντίληψη δραματική και ρομαντική. Ό,τι δεν αγγίζει βαθιά την ευαισθησία μου, δεν με ενδιαφέρει. Φοβερό μήνυμα. Για να δούμε τα ερωτικά. Ποιες είναι οι εξελίξεις για τον Νοέμβριο. Έχουμε εδώ το 7 μπαστούνι. Συναντήσεις. Ιδιαίτερες συναντήσεις. Συναντήσεις οι οποίες μπορεί να έρχονται μέσα από έναν τρόπο αναμονής. Περίμενα, αλλά τελικά ήρθες. Όπως και να έχει όμως, είναι μια πανέμορφη κάρτα, πολύ ελπιδοφόρα. Για να δούμε τα επαγγελματικά. Okay. Προσέχετε πολύ στα επαγγελματικά σας, δεν ξοδεύετε, όμως σημαίνει και ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πετύχει στα οικονομικά. Έχει τη δυνατότητα να πετύχει στα οικονομικά. Καλό χαρτί αυτό. Χτίζω εδώ, σημαίνει χτίζω κιόλας για τα οικονομικά μου, τα φροντίζω. Στην τύχη, αν έχει τύχη, διάβαινε. Εδώ ορμάμε. Εδώ διεκδικούμε. Εάν θέλετε στη ζωή σας πολλές φορές να πετύχετε κάποια πράγματα, σημαίνει και διεκδίκηση, σημαίνει και ορμή. Σημαίνει ότι ναι, θα πέσω με τα μούτρα που λένε για να μπορέσω να πετύχω. Θα το διεκδικήσω. Πάμε στις γενικότερες σύμβουλες. Εδώ είναι προσέχω όμως και την ψυχούλα μου. Προσέχω μην τραυματιστεί. Προσέχω τους ανθρώπους με τους οποίους σχετίζομαι. Προσέχω τα θέματα αγάπης, τα θέματα καρδιάς. Εδώ μιλάει για μια τρυπούλα όσον αφορά στην ψυχή. Αν έχετε μια τέτοια ευαισθησία ή αν έχετε μια τέτοια κατάσταση και νιώθετε μέσα σας πολύ έτσι ιδιαίτερα άσχημα, ευαισθησία ή δεν ξέρω τι, ήρθε η στιγμή αυτή η πληγή να επουλωθεί στην ψυχή. Διότι είστε μια πανέμορφη ψυχή. Όχι μόνο εξωτερικά και σαν άνθρωπος, αλλά και εσωτερικά. Δείτε μια όμορφη εικόνα εδώ. Από τις παλιές εικόνες αυτές, έτσι, πολύ πολύ παλιές εικόνες, που μιλάει για την ομορφιά. Και η ομορφιά δεν είναι μόνο εξωτερική, είναι βεβαίως και εσωτερική. Μία από τις ρουμί, τις κάρτες, είναι ο κήπος της ευχαρίστησης. Είναι μια ζωγραφιά εδώ πέρα. Όπου σε προσκαλεί και σου λέει μπες σε αυτόν τον κήπο της χαράς, της ευτυχίας. Χρειάζεται εδώ για να επουλωθεί. Να δούμε τώρα ποια ζώδια έρχονται να βοηθήσουν, να σας βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση. Και έχουμε έναν Λέον που σημαίνει θα κάνω ή έχω δύναμη. Έρχονται οι Ιχθύς που σημαίνει πιστεύω.
Και έρχονται και οι δίδυμοι που σημαίνει σκέφτομαι. Δηλαδή, δύναμη, έχω τη δύναμη, πιστεύω, σκέφτομαι. Είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας. Άνθρωποι που ανήκουν σε αυτό το ζώδιο, ή σε οροσκόπο, ή με σουράνημα, ή σελήνη, τα οποία έρχονται να σας επηρεάσουν με θετικό τρόπο. Και εδώ τώρα, από τη Σλέντερμαν, η συμβουλευτική, που έχει να μας πει ότι Αφροδίτη και ίσως και αγάπη και έρωτας γενικότερα είναι τα καλά νέα και συντονίζεται με αυτό εδώ πέρα το κομματάκι, με το 7 που είχαμε βρει προηγουμένως, μια συνάντηση, μια πρόσμενη συνάντηση, ένας προγραμματισμός, κάποιος έρχεται από τα ξένα, κάποιος αυτό, δοκιμασίες, γιατί έχουμε έναν πλούτονα εδώ, καλό είναι το ταξίδι, γιατί σημαίνει και εδώ ταξίδι. Το πλοίο είναι από τις καλές κάρτες, αλλά σημαίνει όμως ότι ναι, θα τύχει στο διάβα της ζωής να περάσουμε και μέσα από δοκιμασίες. Και βεβαίως εδώ έχουμε και ένα γράμμα. Το γράμμα μπορεί να είναι ή θετικό ή αρνητικό. Το γράμμα σημαίνει επικοινωνία. Το γράμμα σημαίνει κάποιος επικοινωνεί μαζί μας με θετικό τρόπο κυρίως, πρώτα απ' όλα αυτό με θετικό τρόπο, και μας βοηθάει. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί έχουμε και ένα 7 μπαστούνι εδώ, έχουμε και ένα 7 μπαστούνι εδώ πέρα, και έρχεται η επικοινωνία, έρχεται το δέσιμο, έρχεται το κλείσιμο. Κάτι όμορφο εξελίσσεται λοιπόν για εσάς, για εσούς που επιλέξατε το δεύτερο πακέτο, για το μήνα Νοέμβριο. Γνωριμία, συναντήσεις από τα παλιά. Μπορεί να είναι και σε φιλικό βέβαια επίπεδο, αλλά τέλος πάντων. Οπότε αυτό ήτανε, πάμε στο τρίτο πακέτο. Και τρίτο πακέτο για το μήνα Νοέμβριο, για να δούμε τις γενικές ενέργειες με τι συντονιζόμαστε. Και εγώ αυτό έχω επιλέξει. Λοιπόν, τρίτο πακετάκι, πράσινη καρδούλα βέβαια, πράσινος κρύσταλλος της καρδιάς, και για να δούμε τι μήνυμα υπάρχει. Α, αυτό το ξέχασα προηγουμένως, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να δούμε εδώ το μήνυμα και τι έχουμε. Θα τα καταφέρω, ρωτάτε. Και απαντάμε. Αν δεν βάζεις ερωτηματικό, ναι. Γιατί αν βγει το ερωτηματικό, πώς διαβάζετε, μισό. Θα τα καταφέρω. Θετική επιβεβαίωση. Και ξεκινάμε λοιπόν να δούμε ερωτικά τι συμβαίνει. Άρα αυτός και light λοιπόν. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε έναν βασιλιά μπαστούνι, έτσι. Με το πουρο του, με άνετος εδώ, αυτά. Ιδιαίτερος άνθρωπος. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, άντρας παλιάς σκοπής. Δεν είναι συνηθισμένος. Ιδιαίτερος. Εδώ είναι, μιλάμε για τα ερωτικά. Είναι στο μυαλό σας ένας τέτοιος άντρας, όριμος, δυνατός, σίγουρος, όχι παιδάκι, ξέρει τι θέλει, ξέρει που πάει, γνωρίζει. Γι' αυτό έχει και αυτό το ύφος εδώ πέρα, αν θέλετε το αυστηρό, ας το πούμε. Έχει μάθει τη ζωή, γνωρίζει τα πράγματα και σας έχει γοητεύσει. Είναι πολύ γοητευτικός με το δικό του τρόπο. Πάμε στα επαγγελματικά. Στα επαγγελματικά έχουμε καλές συνεργασίες εδώ πέρα. Επιτυχίες, συνεργασίες, καλοί συντονισμοί, καλές προσπάθειες, καλά πράγματα, αγάπη, συνεννόηση και αναγνώριση. Στην τύχη, σε θέματα τύχης, τα καταφέρνετε και εδώ σε θέματα τύχης. Έχετε επιλογές. Δεν θα έχετε πολλές επιλογές. Δύο επιλογές, αλλά τα καταφέρνετε. Εξισορροπείτε λοιπόν και τα επαγγελματικά, εξισορροπείτε και την προσωπική σας ζωή, τα καταφέρνετε μια χαρά. Και η τύχη εδώ πέρα είναι 2-2. Λοιπόν, 2 διάρκεια σημαίνει μέσα από άλλους ανθρώπους. Μέσα από άλλους ανθρώπους θα έρθει και η τύχη και η επιτυχία και οι γνωριμίες. Και ο βασιλιάς σας λοιπόν, που τον βλέπετε έτσι πολύ δυνατό και σίγουρο. Για πάμε στα γενικότερα μηνύματα, το οποίο είναι, μάλιστα, πώς θα ξεσηκώσετε έναν βασιλιά, πώς θα τον κάνετε να σηκωθεί από το θρόνο του, έτσι. Με αυτό, εδώ λέει wild, που σημαίνει το άγριο, που είναι η άγρια ομορφιά. Η δική σας ομορφιά, η δική σας εισαγήνη, ας το πούμε. Το αφήνουμε εδώ πέρα, πάμε στο επόμενο μήνυμα το γενικό, είναι βέβαια και σκέψεις. Ναι, περνάνε πολλές σκέψεις, τι σκέφτεται αυτός, τι νιώθει, τι γίνεται. Σκέφτεστε για το μέλλον σας, πώς θα πάνε τα πράγματα, τι θα γίνει. Ναι, είναι μια περίοδος όπου σας βρίσκει σε αυτή την κατάσταση, που σκέφτεστε πολλά πράγματα. Όμως έχουμε και μια νίκη, γιατί εδώ λέει για victory, εδώ σημαίνει και νίκη. Με κάποιο τρόπο βεβαίως τα καταφέρετε, διότι εδώ πέρα δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι για αυτό το μήνα, για τον Νοέμβριο, για όσους επέλεξαν το τρίτο πακέτο, δείχνει την δική σας επιτυχία σε αρκετές καταστάσεις. Okay. Πάμε να δούμε τα ζώδια. Έχουμε έναν εγώ καιρό που λειτουργεί θετικά υπέρ σας.
έχουμε έναν κρύο θετικά υπέρ σας και επίσης έχουμε και ένα καρκίνο θετικά υπέρ σας. Τι σημαίνει υπέρ σας, εσάς. Τι σημαίνει. Ο εγώ καιρός σημαίνει χρησιμοποιώ, καταφέρω δηλαδή πρακτικά πράγματα, καταφέρω σε επιτυχία, είμαι δυνατός δυνατή και βεβαίως παρόλα αυτά, όλα αυτά σημαίνει και αισθάνομαι. Αυτά είπαμε, μπορεί να είναι άνθρωποι σε αυτό το ζώδιο που ανήκουν και είναι ή οροσκόπος, ή ζώδιο, ή μεσουράνημα, ή σελήνη. Και για να δούμε και τη Λέτερμαν ποια είναι η συμβουλευτική τους. Εδώ έχουμε μετακίνηση, βόλτες, χαρά, αρμονία, βάζουμε στόχους, πατάμε στα πόδια μας, είναι και το 9 κούπα εδώ, είναι πολύ καλή κάρτα, σημαίνει καλές εξελίξεις στα ερωτικά κομμάτια, ο τοξότης πάλι εδώ έρχεται και με δώρα, το τετράφυλλο τριφύλι που λένε, βοήθειες, τύχη, φτιάχνουμε τα πράγματά μας, πολύ καλές ενέργειες, πολύ όμορφα και βεβαίως έχουμε και το ψάρι, από πίσω κρύβεται ο Παρθένος, τύχη και προστασία. Να το και εδώ. Τι είχε και προστασία. Μήπως αυτός ο βασιλιάς εδώ σας προστατεύει κιόλας. Έχει και τη δύναμή του, είναι και δυνατός. Ξέρει τι θέλει. Όμως εδώ είναι η συμβουλευτική που λέει προχώρα, μη φοβάσαι. Τύχη έρχεται με το μέρος σου εφόσον συντονίζεσαι με αυτά τα πράγματα. Κάνεις πράγματα και τα ψαράκια που σημαίνουν και χρήμα και επιτυχίες. Όλα αυτά λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν τώρα ο Νοέμβριος. Πηγαίνουμε στο Δεκέμβριο να δούμε τις γενικές ενέργειες και να δούμε τι έχει να μας πει. Και εδώ έχουμε λοιπόν το μήνα Δεκέμβριο. Η γενική τώρα ενέργεια, η γενική ερμηνεία είναι ο Άσος των Κυπέλων. Είναι μια πανέμορφη κάρτα. Μπορεί να δείξει εδώ πέρα ότι να έχουμε επανασυνδέσεις, επανενώσεις, καινούργια ξεκινήματα, ξεπέρασμα εμποδίων, αγάπες, πολλά πράγματα, εξελίξεις σε θέματα αγάπης κυρίως, έτσι. Και είναι από τις κάρτες η οποία και ανάποδα να πέσει δεν χάνει την αξία της. Δηλαδή και έτσι να πέσει δεν σημαίνει εμπόδιο, σημαίνει απλά μια μικρή καθυστερησούλα. Οπότε είναι πολύ καλό, μια πολύ καλή κάρτα για το Δεκέμβριο και έχει να κάνει με το συνέστημα. Δεν είναι τυχαίο διότι ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας, είναι τα Χριστούγεννα, είναι τα δώρα, είναι οι συναντήσεις, είναι η φιλία, οι φίλες, οι φίλοι, όλοι εμείς, η οικογένεια, τα παιδιά, το γιορτινό, το τραπέζι, έρχομαστε όλοι μαζί, η αγάπη, το ένα το άλλο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν. Πάμε όμως να δούμε 1, 2, 3, επιλέξτε ένα από τα 3 DEX, εννοείται ότι αν θέλετε επιλέξτε και τα 3, επιλέξτε και τα 2, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας κάνει κλικ εσάς στην ψυχή σας. Πάμε. Πρώτη επιλογή λοιπόν είναι ο μπλε κρύσταλλος, τον αφήνουμε εδώ πέρα και για να δούμε και το μήνυμα που υπάρχει από πίσω και λέει εδώ φαίνεται πάντα αδύνατο μέχρι να γίνει ακριβώς. Όταν γίνει το πιστεύουμε, όσο δεν γίνεται δεν το πιστεύουμε. Στα ερωτικά λοιπόν, μάλιστα μια βασίλισσα έχουμε εδώ πέρα, μπαστούνι, η οποία κάπου περιμένει, γελάω γιατί εντάξει είναι εικόνα, είναι πολύ όμορφη εικόνα, περιμένει τον αγαπημένο της. Ίσως ήταν και μια νύχτα πάθους, ίσως ήταν και μια συνάντηση, μια προσμένη συνάντηση, μια αναστάτωση ή οτιδήποτε, διότι έχει αφήσει τα ίχνη του αυτός ο άνθρωπος. Ή είναι λοιπόν μέσα στο σπίτι ή εκτός σπιτιού, ό,τι και να είναι η παρουσία του όμως είναι έντονη και αυτή η βασίλισσα τον σκέφτεται έντονα, είναι στο μυαλό. Και βέβαια, εδώ έχουμε μια αντιστροφή, εκείνη περιμένει ίσως εκείνον ή να γυρίσει ή να βγει από εκεί που είναι και ετοιμάζεται. Λοιπόν. Ωραία κάρτα όμως, όχι είναι καλή κάρτα. Στα επαγγελματικά έχουμε τη δύναμη. Δύναμη, δείξτε πυγμή, δείξτε δύναμη στα επαγγελματικά. Μπορείτε να τα καταφέρετε, μπορεί να έχετε έμπνευση, μπορεί οτιδήποτε, συνεργασίες, πράγματα, ιδέες. Πολύ καλή εξέλιξη όσον αφορά και στο επαγγελματικό κομμάτι. Εδώ μπορεί να σημαίνει βέβαια και λάμψη, μπορεί να σημαίνει δύναμη, μπορεί να σημαίνει και δόξα. Μπορεί κάτι να κάνετε και αυτό να σας θεωρούν οι άλλοι συνάδελφοι σαν μπράβο, πώς δεν το σκεφτήκαμε εμείς ή δεν ξέρω τι άλλο. Καλή ενέργεια. Σε θέμα τύχης είναι προκάλεσε την τύχη σου. Πώς θα γίνει. Αν δεν την προκαλέσεις, θα εμφανιστεί και το χέρι του Θεού. Πρέπει να προκαλέσεις την τύχη σου, να κάνεις πράγματα. Καλό χαρτί, ιδιαίτερο όμως χαρτί, που σημαίνει ότι εάν δεν κάνεις, τότε δεν γυρνάει. Εάν δεν πράξεις, εάν δεν πας με την αξία σου, αν δεν πας με το σπαθί σου, τότε μην περιμένεις πράγματα. Μία από τις γενικές είναι οι κύκλοι. Να ξέρεις ότι στη ζωή ζούμε κύκλους.
κλείνουν, ανοίγουν, ξανανοίγουν, άλλοι ξανακλείνουν, άλλοι κλείνουν οριστικά, άλλοι ανοίγουν για λίγο, κλείνουν, ό,τι είναι με τη ζωή του καθενός. Φαίνεται ότι εσείς συντονίζεστε με μια τέτοια γενικότερη ενέργεια. Η επόμενη κάρτα, μια από τις γενικές, σαν γενικό μήνυμα, είναι και η αθωότητα, μάλιστα. Εδώ λοιπόν σημαίνει η συνάντηση, εδώ σημαίνει και η αθωότητα, όπου νιώθετε ότι σας αρέσει γενικότερα αυτή η αγάπη, η σχέση στην οποία έχετε, είχατε ή οτιδήποτε, να έχει και μία έτσι ομορφιά, μια παιδικότητα, να είναι άσπυλη που λένε, να έχει μια τέτοια ενέργεια, μια τέτοια όμορφη ενέργεια. Και βεβαίως η επόμενη κάρτα είναι ένας άγγελος εδώ πέρα που έρχεται σαν προστασία για να σας βοηθήσει και να σας πει μην τρελαίνεσαι. Κάρτες ζωδίων που έρχονται να μας βοηθήσουν. Άνθρωποι που έχουν ή ζώδιο ή οροσκόπο ή μεσουράνημα ή σελήνη. Ένας σκορπιός που σημαίνει αλλάζω, μεταμορφώνομαι. Ένας υδροχός που σημαίνει γνωρίζω τις καταστάσεις, καταλαβαίνω τι συμβαίνει και τι γίνεται, έχω γνώση. Και ένας δίδυμος που σημαίνει σκέφτομαι. Ο δίδυμος βγαίνει πάρα πολύ έντονα αυτό το διάστημα και πρέπει εσείς πολύ πολύ να σκεφτείτε σε όσους έχει πέσει, πάρα πολύ να σκεφτείτε γενικότερα για το μέλλον σας, που πάτε, τι γίνεται, οι σχέσεις σας, τα επαγγελματικά σας, όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και στη συνέχεια από τις Lenormand το παιδί, έχουμε το δέντρο, τη ρίζα δηλαδή, και ξανά παιδί, δύο παιδιά. Αυτό μπορεί να σημαίνει ή ότι έχετε παιδιά, είστε γονείς, okay, εντάξει. Αν δεν σημαίνει αυτό, σημαίνει πάω με ορμή, με δύναμη σε κάτι καινούργιο, σε κάτι όμορφο, σε κάτι νέο. Και βεβαίως εδώ έχουμε και μια σελήνη που σημαίνει ότι δύναμη, υγεία και φιλία. Και επίσης σημαίνει και σεβασμό στην πατρογονική μας ρίζα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό το πράγμα για σας και αν σας κάνει κλικ. Οπότε η συμβουλευτική και εδώ πέρα είναι κάτι καινούργιο, έχω δύναμη, προχωράμε, καλές σχέσεις. Ωραία, το τηλεφωνόταν εδώ, να το βάλουμε εδώ. Όμορφοι συντονισμοί λοιπόν για σας το πρώτο πακέτο, ωραία πραγματάκια γενικά. Ωραία, για να πάμε τώρα στο δεύτερο πακετάκι μας. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο πακέτο με τον μπορντό μας κρύσταλλο ή βαθύ κόκκινο, ό,τι θέλετε εσείς, του πάθους. Το αφήνω εδώ πέρα να δούμε το μήνυμα. Εγώ θα επιλέξω το τρίτο πακέτο, έχω ήδη επιλέξει, θα το δούμε πιο μετά. Και λέει το μήνυμα εδώ, εκείνοι που θέλουν να τραγουδήσουν πάντα θα βρουν τραγούδι. Τραγουδάτε γιατί χανόμαστε? Όχι, όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και ότι μέσα από... με το τραγούδι αλλάζει και η διάθεσή μας. Αλλάζει η ψυχολογία μας. Πάμε στα ερωτικά μας. Αχα, το κέντρο του ενδιαφέροντος. 9 ξυφών εδώ, διαφορετικό χαρτί. Εδώ όμως δείχνει την προσοχή, δείχνει τη χαρά, δείχνει το καθρέφτισμα. Όμως υπάρχει και το εξής, θέλω να προσέξετε μια μικρή λεπτομέρεια σε αυτό το καθρέφτη. Το φέρω πολύ κοντά, καλά, εντάξει, τι κάμερα έχω ρε παιδί μου, τι στούντιο. Τη βλέπετε που είναι χαρούμενη, τη βλέπετε. Δεν βλέπετε όμως το πρόσωπο αυτουνού. Εδώ τώρα η ερμηνεία είναι ότι, στα ερωτικά, ή υπάρχει κάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί και έχει χαθεί και έχει μείνει ανάμνηση, ή υπάρχει κάτι το οποίο ήδη αρχίζει και παίζει αυτή τη στιγμή και θέλετε να δείτε πώς θα πάει και ακόμα δεν έχετε καταλάβει τη φύση της σχέσης. Στα επαγγελματικά σας, μια ιέρια, ίσως μια γυναίκα στη ζωή σας παίζει σημαντικό ρόλο στα επαγγελματικά, δεν ξέρω, είναι συνεργάτηδα, προϊσταμένη, οτιδήποτε άλλο, μπορεί να είστε και εσείς που αναζητάτε αλήθειες για να δείτε τι συμβαίνει μέσα. Τι γίνεται? Ένα βαθύτερο μήνυμα είναι ότι ξέρετε, παντού, ακόμα και στα επαγγελματικά, υπάρχει πνευματικότητα. Ακεραιότητα, ηθική, αυτά είναι πνευματικά κομμάτια, έτσι. Και κάτι σας απασχολεί, αλλά έχετε όμως επιλογές, έχετε τη δυνατότητα επιλογών. Στην τύχη βγαίνει ένας αυτοκράτορας, ένας άντρας εδώ πέρα. Μήπως είναι αυτός εδώ πέρα? Μπορεί. Όμως ο αυτοκράτορας σας λέει ότι με λογική, με σύνεση, μπορείτε να κάνετε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας και με την εμπειρία πλέον και τη διέστηση που έχετε αποκτήσει μπορείτε να καταλάβετε και να δείτε τι χρειάζεται ώστε να ενεργοποιήσετε την τύχη σας, να τη φέρετε με το μέρος σας. Ένα γενικό. Εδώ λέει ναι, να ανακαλύψεις ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου. Είναι μια πανέμορφη κάρτα, μια πανέμορφη εικόνα, κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα. Που δείχνει ότι το νεαρό παίζει μουσική, δεν είναι τυχαίο που έχει βγει και εδώ πέρα μιλάμε για μουσική. Έχει βγει αυτή, προσέχει, φοράει κόκκινο, είναι το μπορντό που επιλέξαμε, μπορντό και αυτός εδώ πέρα, δείχνει το πάθος, δείχνει τη δύναμη. Αυτά είναι ωραίοι συντονισμοί λοιπόν, αλλά ναι,
Μήπως ένας από τους σκοπούς της ζωής είναι αυτός εδώ πέρα και αυτός εδώ πέρα, γιατί και σαν ζευγάρι εδώ πέρα αυτή. Μπορεί να είναι και αυτό. Μία επόμενη κάρτα είναι οι αλήθειες. Ναι, βέβαια. Και ένα πλεονέκτημα αυτού του αυτοκράτορα που ανήκει στο ζώδιο του κρύου, αλλά σε θετικό επίπεδο, σημαίνει λέω και αλήθειες όσο και αν πονάνε. Και φαίνεται ότι θέλετε εσείς να μάθετε αρκετές αλήθειες γενικότερα για ό,τι συμβαίνει στη ζωή σας και στο συναισθηματικό και στο επαγγελματικό κομμάτι. Μία από αυτές τις κάρτες, η Ρουμή, είναι το χέρι της Φατιμά. Εδώ τώρα έχει να κάνει με χειρομαντία. Όμως το χέρι της Φατιμά σημαίνει επίσης ότι είναι και ένα χέρι θεραπείας. Τα χέρια τα οποία θεραπεύουν και μπορεί να έχετε εσείς ίσως ανάγκη αυτή την περίοδο για θεραπεία. Θεραπεία σημαίνει πολλά πράγματα. Τραγούδι, χορό, ζωγραφική, βόλτα. Τι να σας πω, ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει σε αυτό. Ταρό, αστρολογία, βελονισμός, ό,τι θέλει ο καθένας. Ζώδια τα οποία έρχονται να βοηθήσουν εσάς είναι ένα σταύρος, που σημαίνει έχω, δηλαδή ύλη, ok, έχουμε ασφάλεια, είναι ok. Επίσης μας έρχεται ένας λέων, που σημαίνει I will, που σημαίνει δηλαδή έχω δύναμη, έχω θέληση, έχω αυτοπεποίθηση. Βεβαίως, και μία ζυγός η οποία καταφέρνει και εξισορροπεί τις καταστάσεις. Καταφέρνετε λοιπόν εσείς να εξισορροπήσετε τις καταστάσεις της ζωής και πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε εδώ όσον αφορά στις Lenormand. Ελάτε να δούμε. Ωραία. Ξέρω αμέσως το μάτι σας μπορεί να πέσει εδώ στο σταυρό, αλλά είναι στη μέση και έχουμε δύο πολύ καλά χαρτιά, άρα το βάρος αυτού εδώ πέρα μειώνεται. Έχουμε χαρά, αρμονία, ένα τοξότη, είναι ο αναβάτης, μπορεί να είναι βόλτες, μπορεί να είναι ορεμίες, μπορεί να είναι συναντήσεις, μπορεί να είναι πηγαίνουμε βόλτα, πηγαίνουμε σε κάποια σημεία, σας δίνει πολύ χαρά, μπορεί να είναι και συναντήσεις με τον αυτοκράτορα, συναντήσεις με το ετερονίμηση ή οτιδήποτε. Δίδυμη, ναι, υπάρχει ένα βάρος και ίσως και υποκρισία μπορεί να είναι κυρίως στο επαγγελματικό κομμάτι μάλλον, okay, εντάξει, και έχουμε και έναν τοξότη που σημαίνει δώρα, βοήθειες και τύχη. Άρα, αυτή την περίοδο είναι πολύ τυχερή για εσάς σε θέματα οικογενειακά, με φίλους, φίλες και στα ερωτικά και στα επαγγελματικά σας. Θα αφήνουμε εδώ βέβαια με όλα αυτά που είπαμε και αναλύσαμε. Εντάξει αγαπημένοι μου φίλοι φίλες, ελάτε να πάμε στο επόμενο τρίτο και τελευταίο μας πακέτο για το Δεκέμβριο. Τρίτο πακετάκι το οποίο έχω επιλέξει και εγώ με αυτόν τον όμορφο κυτρινοπό κρυσταλάκο. Το αφήνω λοιπόν εδώ πέρα και πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ. Και τι λέει εδώ, βούτα στη ζωή πριν μείνουν μόνο απόνερα. Ναι, βεβαίως πρέπει να τολμήσουμε στη ζωή, πρέπει να κάνουμε πράγματα. Μην το αναβάλουμε δηλαδή. Κάντο τώρα, αυτό που θέλεις να κάνεις κάντο τώρα, θες να του μιλήσεις μίλα του τώρα, θες να της μιλήσεις μίλησέ της τώρα και ας φας τα μούτρα σου που λένε. Μισό λεπτό, θες να πας για μια δουλειά, πήγαινε, κάνε, κινητοποίηση. Πάμε στα ερωτικά μας. Τα ερωτικά μας είναι ο κόσμος, αυτή είναι η κάρτα του κόσμου. Μπορεί να αφορά ανθρώπους που έχουν οικογένεια. Αν δεν έχετε οικογένεια, είναι γενικότερα τα βάρη τα οποία κουβαλάτε. Τα καταφέρνετε, θα τα καταφέρετε και θα δικαιωθείτε για τις προσπάθειές σας. Διότι πρώτα απ' όλα κάνετε κάποιους άλλους ανθρώπους χαρούμενους, διότι αυτό μπορεί να είναι και μια ψυχή. Μπορεί να μου πείτε, δεν έχω παιδιά. Ναι, οκ, okay, μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έρχονται σε εσάς, αφιερώνουν τον χρόνο σας και τους βοηθάτε. Κάτι ανάλογο που κάνω εγώ σε εσάς. Το επόμενο που βγαίνει σαν κάρτα ή στα επαγγελματικά είναι ναι, μη σταματάς να κάνεις σχέδια. Νέα σχέδια, αλλαγή πραγμάτων, αλλαγή πλεύσης, πολύ καλή κάρτα, συνεργασίες, κοίτα μπροστά, όχι πίσω, το μέλλον σου είναι μπροστά. Τύχη λοιπόν. Για να δούμε την τύχη, η τύχη είναι το 4 ξυφών. Ιδιαίτερη κάρτα. Χρειάζεται και λίγο ξεκούραση ή αλλιώς η τύχη εδώ κοιμάται. Μην περιμένετε πολλά. Λοιπόν, πάτε και παίξετε. Πέρα από την πλάκα. Όμως εδώ η τύχη σημαίνει ότι κοιμάται. Πραγματικά. Αλλά το καλό όμως είναι ότι είναι ζωντανή. Δεν έχει πεθάνει. Δεν είναι κάτι νεκρό. Άρα περιμένει από εσάς να την ανακαλύψετε και να ξυπνήσετε την τύχη για να την ενεργοποιήσετε και να έρθει με το μέρος σας. Στο επόμενο, στο γενικό, είναι η αγάπη. Η αγάπη λοιπόν. Εδώ μπορεί να είναι η αναμονή, μπορεί να είναι περιμένω εκείνον, περιμένω εκείνη. Ό,τι και να είναι όμως δείχνει την αγάπη που υπάρχει μεταξύ σας και η αγάπη που σας κατακλείζει αυτή την περίοδο. Αποδεχτείτε το, ανοιχτείτε σε αυτό. Η επόμενη είναι εδώ λέγεται divine timing. Αυτό σημαίνει θείος συγχρονισμός. Με κάτι λοιπόν εσείς
εγώ, μιας και το επέλεξα, συντονιζόμαστε με άλλα θεϊκά επίπεδα. Πολύ καλό, πολύ καλή κάρτα είναι αυτά που βλέπετε επίσης. Τα 11, 11, 44, 44, 22, 22 είναι θεϊκοί συντονισμοί αυτοί. Σας λένε μη χαθείς από την αποστολή σου, μη το βάλεις κάτω. Και μία από τις ρουμί είναι εδώ είναι, μάλιστα, αδελφές ψυχές. Μάλιστα λοιπόν. Για εσάς κάτι ενεργοποιείται αυτή την περίοδο, δεν είναι τυχαίο για το Δεκέμβριο, με αδελφές ψυχές. Μήπως υπάρξει κάποια γνωριμία, μήπως επιτέλους η αδελφή ψυχή σας ξυπνήσει και βγει από το κάδρο και πάρει η σάρκα και οστά. Μπορεί να είναι και αυτό. Πάμε ζώδια τα οποία έρχονται να βοηθήσουν. Ένας εγώ καιρός που σημαίνει χρησιμοποιώ, καταφέρνω. Ένας τοξότης που σημαίνει βλέπω. Και μία παρθένος που σημαίνει αναλύω. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, είναι ζώδια, οροσκόπος, μεσουράνημα ή σελήνη. Θα μου πείτε, μα μπορώ να τα ξέρω όλα αυτά. Όχι, δεν έχει σημασία. Μπορεί να μην είναι άνθρωπος ακριβώς, μπορεί να είναι και το μήνυμα ή η κατάσταση για βοήθεια. Και στο επόμενο έχουμε αυτά τα τρία πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, προσοχή εδώ τώρα. Δεν είναι... Εδώ βέβαια πέσε το μάτι μου στην πονήρη την Αλέπου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σας ντροπιάσουν ή θέλουν εσείς να χάσετε κάτι, να έχετε μια απώλεια ή θέλουν επίσης να μην έχετε την επιτυχία, να μην έχετε επιτυχία. Τι να κάνουν, οι άνθρωποι ζηλεύουν και σκέφτονται διάφορα tricks προκειμένου να σε ξεγελάσουν. Όμως τι έχετε, το αστέρι, γιατί αυτή η σελήνη είναι πολύ ισχυρή και μαζί με αυτό εδώ πέρα είναι πολύ ισχυρό, οπότε μειώνεται η δύναμη αυτών εδώ πέρα και έχετε συνέστημα, χαρά, προστασία, τα είπαμε εδώ πέρα, προστασία, θεϊκοί συντονισμοί και είστε σε ένα σταυροδρόμι. Ναι, εδώ έχουμε και το 6 κούπα, παλιές αγάπες, παλιοί έρωτες που μπορεί κάπως με κάποιο τρόπο να αναβιώσουν. Και εδώ έχουμε μία ντάμα καρό, η οποία όμως είναι μια γυναικεία φύση, η οποία ή είναι αυτή η πονηρή, γιατί είναι γυναίκα που θέλει το κακό σας, ή είναι μία γυναίκα ή είναι μία κατάσταση όπου σας βάζει να πάρετε όμως κάποιες αποφάσεις. Και σας βοηθάει με τον τρόπο της. Ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι μας εναντιώνονται ή είναι στο δρόμο μας με τον αρνητικό, ας πούμε, τρόπο, μας βοηθάνε να πάρουμε αποφάσεις και να πάμε σε μια άλλη πλευρά, σε ένα άλλο σταυροδρόμι, στο οποίο ίσως να μην το βλέπαμε ποτέ και να είναι καλύτερα έτσι. Και την αποφεύγουμε. Και τη βάζουμε στη μέση. Και σημαίνει λοιπόν τώρα ότι οι αποφάσεις αυτές με οδηγούν στην επιτυχία, γιατί είναι ο εγώ καιρός εδώ που κρύβεται και σημαίνει ο δρόμος προς την επιτυχία. Και στη φιλοδοξία βέβαια και τα λοιπά. Αυτό ήταν, αγαπημένοι μου φίλοι φίλες, ελπίζω να σας άρεσε. Να σας πω ένα πράγμα τώρα. Για όσους λοιπόν από τους καινούριους παρακολούθησαν αυτό το βιντεάκι, αν σου άρεσε, θα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά να έρθεις στην παρέα μας, να κάνεις την εγγραφή σου. Επίσης, πάτα το καμπανάκι για να παίρνεις ειδοποίησεις για να κάνουμε και να βλέπεις, να παρακολουθείς πρώτη όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που σχεδιάζουμε εδώ. Είμαστε μια παρέα, πολύ σύντομα θα κάνουμε και live, θα τα λέμε και σε live, τα λέμε από πρεμιέρες και chat, αλλά θα τα πούμε σύντομα και σε live. Επίσης έχω λογαριασμό στο Instagram, μπείτε και εκεί, διότι ανεβάζω άλλα πράγματα τα οποία δεν τα ανεβάζω εδώ. Όσοι θέλετε ακολουθήστε με εκεί, θα κάνουμε και εκεί πολύ, έχω φτιάξει και εκεί πολύ όμορφα πράγματα, ψιλοκαινούριο είναι τώρα το έχω ψιλοξεκινήσει. Και στο Facebook βέβαια ελάτε και εκεί να κάνουμε κάποια πραγματάκια, να κάνετε την εγγραφή σας και εκεί αν θέλετε, να με ακολουθήσετε, θα με βρείτε στα social media. Και κάτι τελευταίο, πρωτού σας αφήσω, θα ήθελα να μου γράψετε από κάτω, από αυτό το βίντεο, αν κάτι σας άρεσε, αν κάτι σας έδωσε έμπνευση, αν κάτι σας κινητοποίησε, αν έστω μια κάρτα, μια εικόνα, μέσα σας άλλαξε η διαίσθησή σας, άλλαξε η κατάστασή σας, άλλαξε η ψυχή σας, το μυαλό σας, η καρδιά σας ή οτιδήποτε, ο σκοπός μου έχει επιτευχθεί, διότι δεν είναι μόνο το κομμάτι της πρόβλεψης, είναι μέσα και το κομμάτι της δικής σας ενσυναίσθησης. Οπότε όσοι θέλετε βέβαια γράψτε, εγώ απαντάω αργά ή γρήγορα, απαντάω στα σχόλιά σας, σε αυτό το οποίο θέλετε και σε αυτό το οποίο εσείς αναγράφετε και να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, να είστε καλά, να έχετε τύχη, να περνάτε όλες υπέροχα και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά όλοι σας, γεια σας.